Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Υγείας Θέματα από τον Περιφερειακό Τηλεοπτικό Σταθμό Ιόνια. Η νομιαλγία είναι το θέμα που θα μας απασχολήσει απόψε. Μία νόσος που τη χαρακτηρίζουν οι γιατροί ως αόρατη. Το θέμα αυτό θα μας βοηθήσει να το αναλύσουμε ο κύριος Δημήτρης Καρόκης, ρευματολόγος που είναι απόψε κοντά μας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμητική πρόσκληση. Και είναι χαρά μου να είμαι πάλι μαζί σας. Να είστε καλά. Να δούμε αυτό το θέμα με την νομιαλγία. Κάποιοι από εμάς μπορεί να την ακούμε πιθανότατα και για πρώτη φορά. Είναι όντως μια νέα ασθένεια ή όχι? Η νομιαλγία σαν συμπτωματολογία έχει περιγραφεί πάρα πολύ παλιά χρόνια σε διάφορες αναφορές, όπου δεν είχε βέβαια τότε αυτό το όνομα. Έχει περιγραφεί με διάφορα ονόματα κατά καιρούς, όπως νευρασθένεια, ινοσίτιδα. Ήταν από παλιά ένα σύνδρομο γενικευμένου πόνου, όπου γύρω στο 1990 άρχισε πλέον η επίσημη μελέτη και η ταυτοποίηση των διαγνωστικών κριτηρίων, και όσο περνάνε τα χρόνια και λόγω της αυξανόμενης συχνότητας της νόσου στον πληθυσμό, τόσο περισσότερα στοιχεία γίνονται γνωστά για την παθολογία της και για την παθοφυσιολογία της. Άρα είναι ένα πάρα πολύ επώδυνο σύνδρομο. Ναι. Η νομιαλγία είναι ένα σύνδρομο γενικευμένου πόνου, mm-hmm. κατά βάση, αυτό θα λέγαμε σαν μια γενική προσέγγιση, όπου ο ασθενής, συνήθως είναι οι ασθενείς, γιατί πιο πολλές είναι οι γυναίκες που πάσχουν, πονάει σε όλο το σώμα, είναι αυτό που στα ιατρία ακούμε «γιατρέ, πονάω παντού». Αυτό. Πονάω παντού και πονάω συνέχεια. Είναι δηλαδή ένα σύνδρομο το οποίο χαρακτηρίζεται κυρίως... Πονάω πολύ, έτσι. Πονάω δηλαδή πολύ. Με ενοχλεί πολύ αυτό το πράγμα. Ναι. Γενικά η νομιαλγία είναι ένα σύνδρομο το οποίο χαρακτηρίζεται από αυξημένη αντίδραση στα επώδυνα ερεθίσματα. Δηλαδή ο ασθενής ανεξαρτήτως φύλου πονάει πολύ παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε να πονάει με βάση το ερέθισμα που λαμβάνει από την περιφέρεια, από το σώμα του. Και αν θέλετε μετά θα πούμε για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό και μάλιστα τι συμβαίνει. Για να βοηθηθώ να κάνουμε αυτήν την κουβέντα, μου δώσατε και ένα βιβλίο και προσπάθησα να διαβάσω όσο περισσότερα γίνεται, να μάθω και να καταλάβω πράγματα, ώστε να βοηθήσουμε και τους τηλεθεατές που έχουν κάποια τέτοια συμπτώματα ή ακόμα και τους συναδέλφους σας, γιατί φαντάζομαι ότι ο ρευματολόγος ξέρει πολλά πράγματα ή τέλος πάντων προσπαθεί να μάθει και μέσω των βιβλίων που υπάρχουν πια. Ωστόσο, περισσότερο οι υπόλοιποι γιατροί αλλά και οι ασθενείς δεν γνωρίζουν. Ναι, αν με επιτρέπετε, για πολλές ειδικότητες η νομιαλγία δεν υπάρχει καν ως νόσος. Για εμάς που ασχολούμαστε με το μυοσκελετικό και μάλιστα με καταστάσεις που προκαλούν χρόνιο πόνο, η νομιαλγία είναι βασική νόσος, γιατί δεν είναι ότι συμβαίνει μόνο ανεξάρτητη, αλλά μπορεί να συμβαίνει και στα πλαίσια άλλων χρόνιων νοσημάτων, όπως είναι κατεξοχήν τα ρευματικά νοσήματα. Οπότε την αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα. Για μας είναι πραγματική οντότητα, για άλλες ειδικότητες ακόμα και σήμερα δεν την παραδέχονται. Παρότι έχει αποδειχθεί και ο μηχανισμός της και η κλινική της εικόνα. Και θα μας πείτε ακριβώς για όλα αυτά στη συνέχεια. Να πούμε ότι η ομάδα μελέτης του χρόνιου πόνου της Ελληνικής Ρευματολογικής Εταιρείας, στην οποία είστε και εσείς, κάνατε αυτό το βιβλίο, η νομιαλγία, η αόρατη νόσος, και είναι ο κύριος Αχιλλέας Γεωργιάδης, η κυρία Δικαίου, εσείς και ο κύριος Νίκας, έτσι δεν είναι? Ναι. Έχω την τιμή να συμμετέχω στην ομάδα αυτή. Μάλιστα. Είμαστε 4-5 συνάδελφοι που ασχολούμαστε με τον χρόνιο πόνο και κάναμε αυτή την προσπάθεια. Αυτό κυκλοφόρησε πέρυσι από την ρευματολογική εταιρεία σαν βοήθημα για τους συναδέλφους κυρίως, και έχει όλη τη βιβλιογραφία και ό,τι πιο πρόσφατο υπάρχει στην νόσο αυτή. Μάλιστα. Σε αυτό το βιβλίο είδα ότι μπορούμε να μιλήσουμε και δυστυχώς για νεανική νομιαλγία. Ναι. Σπάνια, αλλά υπάρχει. Και έχουμε πολλές πληροφορίες πια μέσω αυτής της δουλειάς που κάνατε για το συγκεκριμένο θέμα υγείας, για αυτό το σύνδρομο, το πολύ επώδυνο, όπως είπαμε. Είδαμε λοιπόν τι είναι. Ναι. Συνυπάρχει. Από ό,τι κατάλαβα, συνυπάρχει και με άλλα προβλήματα υγείας. Αν βάλουμε μιλήσουμε με όρους επιδημιολογίας, η συχνότητα στο γενικό πληθυσμό είναι περίπου 5-10%. Μπορεί να είναι και παραπάνω, γιατί πολλές φορές είτε οι ασθενείς δεν το αναγνωρίζουν, είτε γιατί δεν αξιολογούν τόσο πολύ τα συμπτώματα του πόνου. Μπορεί να είναι και πιο ήπια, να μην είναι τόσο βαριά.
Και πράγματι η νομιαλγία συμβαίνει είτε ανεξάρτητα είτε σε συνδυασμό με άλλα νοσήματα όπως είναι η ρευματοειδής αρθρίτιδα, ο συστηματικός ενωτικός λύκος, η νόσος του Κρόν και ό,τι άλλο, τέλος πάντων, όποιες άλλες χρόνιες νόσοι προκαλούν αυξημένο στρες στον οργανισμό. Τη λέμε αόρατη γιατί πραγματικά δεν υπάρχει κάποιο παθογνωμονικό στοιχείο, είναι ένα συνδυασμό κλινικών συμπτώματων που θα τα αναλύσουμε αργότερα και δεν υπάρχει και κάποια εξέταση συγκεκριμένη η οποία να πει ότι είναι διαγνωστική για την νόσο αυτή. Μάλιστα, μέχρι πριν λίγα χρόνια, στα πρώτα κριτήρια της νόσου το 1990, απαιτούνταν να μην υπάρχει κάποια άλλη νόσος για να πει ότι κάποιος έχει νομιαλγία. Δηλαδή, πρέπει να αποκλειστεί οποιαδήποτε άλλη συνύπαρξη συστηματικού χρονίου νοσήματος. Με την πάροδο των ετών όμως και την αυξανόμενη εμπειρία των γιατρών και ιδίως των ρευματολόγων, διαπιστώθηκε ότι η νομιαλγία μπορεί να υπάρχει στα πλαίσια νοσημάτων όπως αυτά που αναφέραμε. Άρα, σήμερα η συνύπαρξη άλλων νοσήματος δεν θεωρείται αποκλεισμός της νόσου. Δεν θεωρείται δηλαδή κριτήριο αποκλεισμού της νομιαλγίας. Μάλιστα. Γνωρίζουμε πού οφείλεται, κύριε Καρόκη, η συγκεκριμένη νόσος, αυτό το σύνδρομο. Θα προσπαθήσω να το πω με απλά λόγια. Καταρχήν να πούμε ότι πώς δημιουργείται η αντίληψη του πόνου στον οργανισμό. Συμβαίνει κάποιο βλαπτικό ερέθισμα στην περιφέρεια, ας πούμε, ακουμπάμε κάτι που καίει. Αυτό το ερέθισμα λοιπόν από τα περιφερικά νεύρα μεταβιβάζεται στο νοτιό μυελό, σε κάποια συγκεκριμένα γάγκλια και από εκεί με μία άλλη οδό που λέγεται νοτιοθαλαμική, μεταβιβάζεται στον εγκέφαλο, σε συγκεκριμένα κέντρα, όπου είναι η αντίληψη του πόνου. Εκεί ο εγκέφαλος λαμβάνει την πληροφορία, την επεξεργάζεται. Και αφενός δημιουργεί την αντίδραση, την μυϊκή αντίδραση απόσυρσης, ότι παίρνουμε το χέρι μας για να μην καούμε, και αφετέρου, σε κλάδο δευτερολέπτου, εκρίνει άλλες ουσίες οι οποίες έχουν σκοπό κατ' όντως, δηλαδή προς την περιφέρεια, να αναστείλουν τον πόνο. Στην δημιουργία τι συμβαίνει. Αφενός ότι οι προσαγωγές οδοί, δηλαδή το προσαγωγό ερέθισμα από την περιφέρεια πολλαπλασιάζεται, δηλαδή φτάνει αυξημένο στον εγκέφαλο, το δε κατασταλτικό κατ' ιών σύστημα πάσχει. Οπότε έχουμε αυξημένο ερέθισμα και μειωμένη αναστολή. Αυτό έχει ως συνέπεια το ερέθισμα που θα έπρεπε να προκαλέσει ένα α επίπεδο πόνου, να προκαλεί πολλαπλάσιο επίπεδο πόνου, αφενός γιατί είναι το ερέθισμα μεγαλύτερο και αφετέρου γιατί δεν αναστέλλεται όπως θα έπρεπε. Αυτή είναι η γενική αρχή της εγκατάστασης της νομιαλγίας. Και όταν αυτό συμβαίνει συνεχώς, έχουμε μια εγκατάσταση ενός χρόνιου συνδρόμου και αυτό είναι το πρόβλημα στην νομιαλγία, η χρονιότητα. Δεν ξέρουμε ωστόσο γιατί συμβαίνει αυτό. Ξέρουμε. Έχουμε ενδείξεις. Έχουμε πάρα πολλές ενδείξεις. Έχουν βρεθεί τα τελευταία χρόνια ότι υπάρχουν διαταραχές στην παραγωγή και τη λειτουργία των νευροδιαβιβαστών, των ουσιών δηλαδή που μέσα στο νευρικό σύστημα και κυρίως στον εγκέφαλο ευθύνονται για την μεταβίβαση του αισθήματος του πόνου, όπως είναι η σεροτονίνη, οι κατεχολαμίνες και άλλες ιδιαίτερες ουσίες, το γάμα αμινοβιτουρικό οξύ, η ουσία ΠΕ, είναι συγκεκριμένες ουσίες που συμμετέχουν στην αντίληψη του πόνου και στην αναλγητική οδό. Επίσης, έχει διαπιστωθεί μια μειωμένη λειτουργία των ενδογενών οπιοειδών, δηλαδή του ανασταλτικού συστήματος του οργανισμού. Και αυτό έχει ως συνέπεια να υπάρχει αυτό που είπαμε. Επίσης, έχει βρεθεί με μαγνητική τομογραφία λειτουργικού τύπου, λειτουργική μαγνητική τομογραφία, ότι πάσχουν συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου που εμπλέκονται στην αντίληψη και την αντιμετώπιση του πόνου, δηλαδή μπορεί να έχουν μειωμένο πάχος ή να υπάρχει άλλη δομική διαταραχή. Δεν μπορούμε να εξηγήσουμε γιατί συμβαίνει αυτό, αλλά έχει βρεθεί ότι πάσχει πέρα από την λειτουργία, πάσχει και η δομή του εγκεφάλου σε συγκεκριμένες περιοχές που έχουν σχέση με τον πόνο. Άρα δεν είναι κάτι ψυχογενές. Μπορεί να είναι και ψυχογενές σε κάποιο. Ναι, δεν είναι. Σημείο, αλλά δεν είναι κάτι, για παράδειγμα, μάλλον δεν το θέσα σωστά, κάτι που μπορεί να φαντάζεται ο άλλος, υποφέρει. Ναι, ακριβώς. Η σχέση με την ψυχολογία θα την αναλύσουμε αργότερα. Όμως δεν είναι κάτι, ας πούμε, φανταστικό. Δηλαδή, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Δεν φαντάζεται ότι πονάει. Mm-hmm. Πονάει πραγματικά. Πονάει πραγματικά. Μάλιστα. Και αυτό είναι που προκαλεί το πρόβλημα στον ασθενή. Γιατί και το περιβάλλον του και οι γιατροί του λένε. Δυσπιστούν κάποιες φορές. Έλα καημένε. Όλο πονάς και πονάς. Ναι, όλο πονάς και πονάς. Δεν το φαντάζεται. Πονάει. Ναι.
Πονάει. Η σχέση βέβαια με τον ψυχολογικό παράγοντα θα την αναλύσουμε και είναι πολύ σημαντική. Mm. Αλλά είναι πραγματικό σύνδρομο. Δηλαδή ο ασθενής πονάει. Δεν το φαντάζεται. Στην ουσία, αν καταλαβαίνουμε σωστά, οι άνθρωποι που έχουν νομιαλγία πονάνε περισσότερο από κάποιους άλλους που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. Ακριβώς. Ή από το ίδιο ρέθισμα. Ναι, αυτό ήθελα να εννοούσα. Ναι, δηλαδή χτυπάω το πόδι μου ή κουράζομαι στη δουλειά και να πρέπει να πονέσω α, πονάω 10 α. Γιατί υπάρχει αυτή η μεγέθυνση. Αυτή υπάρχει, λέγεται σύνδρομο κεντρικής ευαισθητοποίησης. Είναι όπως είναι το σύνδρομο, ας πούμε, της σκοταφογραφικής, όπου είναι μερικοί άνθρωποι οι οποίοι πονάνε τα σαγόνια τους, ας πούμε, χωρίς λόγο υπερβολικά. Είναι κάποια τέτοια σύνδρομα τα οποία αυτό λέγονται έτσι σύνδρομα κεντρικής ευαισθητοποίησης. Δηλαδή υπάρχει αυξημένη. Κάποια ευαισθησία στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Στον εγκέφαλο, στη διαχείριση και αντίληψη του πόνου. Μάλιστα. Άρα δύσκολη κατάσταση, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι απλή, καθόλου. Γιατί υποφέρουν οι άνθρωποι πραγματικά. Και πονάνε χρόνια. Και η κατάσταση της νομιαλγίας δεν γίνεται από μια μέρα στην άλλη. Ναι. Παίρνει χρόνια και γι' αυτό και γίνεται πολύ δύσκολα. Και από ό,τι καταλαβαίνουμε, ψάχνουν να βρουν για το συγκεκριμένο σημείο που πονάνε κάθε φορά τι πρόβλημα υπάρχει υγείας. Ναι. Και μπορεί να μην το αντιμετωπίσουν ποτέ. Ολοκληρωτικά. Έτσι. Ναι, η νομιαλγία επειδή μια ολιστική προσέγγιση. Ολιστική εννοούμε και όλο τον οργανισμό, όλο το ανθρώπινο σώμα, όλα τα συστήματα, αλλά και την ψυχική σφαίρα και την υπόλοιπη καθημερινότητα του ασθενούς. Είναι κατεξοχήν αυτά που κάνει ο ρευματολόγος, ας πούμε, στην αντιμετώπιση των νοσημάτων με τα οποία εμπλέκεται. Εμείς έχουμε μια τέτοια ολιστική προσέγγιση, γι' αυτό και για μας η νομιαλγία είναι και μια πρόκληση, αλλά και μια καθημερινότητα. Απαιτείται ένα πολύ καλό ιστορικό. Έτσι, με πολλές λεπτομέρειες. Για να δείτε πιθανότατα και την προσωπικότητά ακριβώς, του, αν έχει στρες. Ξεφεύγει δηλαδή από αν είναι κάποιοι παράγοντες να δείτε παρακάτω, κληρονομική πιθανότατα ή άλλοι. Ακριβώς. Ξεφεύγουν αντί μόνο από το περιγραφείο των συμπτωμάτων και επεκτηνόμαστε στην καθημερινότητά του, στο οικογενειακό του περιβάλλον, στο εργασιακό περιβάλλον, σε οτιδήποτε θα μπορούσε να τον στρεσάρει. Επίσης, μια πολύ καλή κλινική εξέταση. Και ένας πλήρης έλεγχος με τον οποίο θα αποκλείσουμε ή θα επιβεβαιώσουμε την ύπαρξη κάποιου άλλου νοσήματος που θα μπορούσε να συμμετέχει στη δημιουργία και ενίσχυση του πόνου. Μάλιστα. Άρα μπορεί λοιπόν να έχει σχέση και πιθανότατα έχει πάντα και με το στρες. Με την προσωπικότητα ας πούμε, του καθενός. Ας μιλήσουμε λίγο τους εκκλητικούς παράγοντες της νομιαλγίας. Η τυπική εικόνα του νομιαλγικού ασθενή είναι η γυναίκα μέσης ηλικίας, περίπου στα 45, η οποία έχει διάφορους λόγους να μην είναι ευχαριστημένη από την ζωή της, είτε είναι προσωπική, επαγγελματική, οικογενειακή, οικονομική, έτσι. Έχει κακές προσωπικές σχέσεις, κατά το πλείστον. Έχει μεσολαβήσει ένα διαζύγιο, μία πτώχευση, ένα πένθος, κάποιο σοβαρό στρεσογόνο περιστατικό. Επίσης, σε άλλες περιπτώσεις έχει προηγηθεί ένα βαρύ ατύχημα. Ας πούμε, κακός της ευγενικής μοίρας σε τροχέα είναι συνηθισμένη αιτία εκκλητικού παράγοντα για την νομιαλγία. Μια σοβαρή λίμωξη, μια παραταμένη λίμωξη, μια παραταμένη νοσηλεία, με ένα βαρύ χειρουργείο μπορεί να είναι εκκλητικός παράγοντας. Επίσης, έχει αναφερθεί ότι περιστατικά κακοποίησης στην παιδική ηλικία ή και ακόμα και μέσα στη συζυγική ζωή ή την οικογενειακή ζωή είναι εκκλητικοί παράγοντες. Αυτοί είναι οι παράγοντες που έχουν αναγνωριστεί σαν εκκλητικά αίτια. Μάλιστα. Τώρα, παράγοντες οι οποίοι σχετίζονται με την νομιαλγία όπως η κατάθλιψη είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Πρέπει να σκεφτούμε ότι οι περισσότεροι ασθενείς με κατάθλιψη έχουν σωματικά ενοχλήματα, έχουν χρόνιο πόνο, έχουν αυτό που λέμε σωματοποίηση. Ναι, τώρα το αν θα εξελιχθεί σε νομιαλγία πολλές φορές συμβαίνει. Θελήσατε, ναι. Η σχέση τώρα κατάθλιψη και χρόνιο πόνο είναι λίγο σαν τον κότα και το αυγό. Ναι, κατάλαβα. Τι έκανε πρώτο. Ναι. Γιατί και ο χρόνιος πόνος μπορεί να δημιουργήσει κατάθλιψη, γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί να συμμετέχει στην καθημερινότητά του όπως θα ήθελε, στη δουλειά του, στην προσωπική του ζωή. Κατά την άλλη μεριά, ένας καταθλιπτικός μπορεί συχνά να έχει και σωματικά προβλήματα. Να σωματοποιεί το θέμα. Οι μελέτες δείχνουν ότι μάλλον προηγείται ο χρόνιος πόνος και μετά εγκατίσταται η κατάθλιψη, αλλά σαφώς η κατάθλιψη επιδεινώνει τον πόνο. Οπότε δεν είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Το στρες επίσης είναι
πολύ μεγάλος παράγοντας και είναι και ο χαρακτήρας. Δηλαδή, οι πιο πολλοί ασθενείς με ενωμιαλγία, οι γυναίκες ή οι άντρες, είναι οι χαρακτήρες του τελειοθερικού ανθρώπου που θα θέλουν όλα να είναι τέλεια. Και όταν αυτό δεν επιτυχάνεται, τότε αρχίζει παραπάνω στρες. Συνήθως οι γυναίκες που έχουν ενωμιαλγία είναι γυναίκες καριέρας, που είτε ξέρω εγώ μπορεί να έχουν μια καριέρα ακαδημαϊκή, μια επιστημονική, ένα γραφείο τεχνικό, ένα μαγαζί, μια επιχείρηση και η οποία δεν πάει καλά. Μπορεί να υπάρχει και μια προσωπική τέλος πάντων αποτυχία σε κάποιες σχέσεις κλπ. Και όλα αυτά μαζεύονται και δημιουργούν το σύνδρομο. Μάλιστα. Άρα λοιπόν ξεκινάμε για να αντιμετωπίσουμε έναν τέτοιο ασθενή από την κλινική εξέταση. Και τα συμπτώματα. Και τα συμπτώματα. Τα οποία θα ήθελα να το αναλύσουμε λίγο. Και τα οποία από ό,τι καταλαβαίνω θα είναι πολλά. Είναι και θα εμπλέκονται και με άλλες ασθένειες. Ναι, δηλαδή θα ταιριάζουν και με άλλες. Μάλιστα, για να τα δούμε λοιπόν. Ας πούμε. Το βασικότερο λοιπόν σύμπτωμα είναι ο χρόνιος πόνος, όπως είπαμε. Μάλιστα. Γιατί είναι μια αλγία, είναι σύνδρομο χρονιού πόνου. Ο πόνος είναι, όπως είπαμε, γενικευμένος και μάλιστα είναι και στις 5 περιοχές του σώματος. Αν θεωρήσουμε το δεξιό άνω ημιμόριο, το δεξιό κάτω ημιμόριο, το αριστερό άνω και κάτω και την περιοχή της σπονδυλικής τήλης που είναι το κεντρικό ας πούμε, μέρος του σώματος. Ο ασθενής πάσχει και στις 5 περιοχές. Την ίδια στιγμή. Την ίδια στιγμή. Ή σε διαφορετικές στιγμές. Συνήθως την ίδια στιγμή. Άρα μπορεί δηλαδή να υπερισχύει. Μπορεί να σας λέει ότι πονάω σε παντού. Όλο το σώμα. Ναι, αυτή είναι η συνηθισμένη έκφραση. Μάλιστα. Γιατί ήρθατε, γιατί μου πονάω παντού. Αυτή είναι 90% η πρώτη ατάκα που λέει ο ασθενής στον γιατρό. Αυτός ο πόνος είναι όλες τις ώρες της ημέρας. Μπορεί να επιδεινώνεται με την κόπωση. Μπορεί να είναι το πρωί χειρότερο στην ώρα που ξυπνάει, να βελτιώνεται λίγο με την κίνηση, αλλά προς το απόγευμα ξανά επιδεινώνεται. Δημιουργεί διαταραχή του ύπνου. Ένα άλλο σημαντικό γνώρισμα της νόσου. Ο ύπνος είναι διαταραγμένος, δηλαδή ξυπνάει από το πόνο. Και μη αναζωογονητικός. Δηλαδή, ξυπνάει ο ασθενής το πρωί και δεν ξεκουράζεται. Είναι σαν να τον έχουν δείρει. Και αυτό λοιπόν που μετά προστίθεται η κούραση της επόμενης μέρας, πάλι δεν κοιμάται, πάλι δεν ξεκουράζεται και αυτό δημιουργεί ένα φαύλο κύκλο. Κόπωση στην ένα φαύλο, αυτή τη χρόνια κόπωση. Mm-hmm. Άρα, έχουμε λοιπόν το γενικευμένο πόνο και τη διαταραχή του ύπνου. Έχουμε την κατάθλιψη, όπως είπαμε. Έτσι. Έχουμε το αυξημένο στρες που υπάρχει. Έχουμε αυτό που λέμε. Ο μύχλι του εγκεφάλου, δηλαδή είναι fibrofog ο αγγλικός όρος. Είναι θολό το κεφάλι. Θολό, μου, μπράβο. Που ναι. Λένε δηλαδή μεγάλη. Δεν έχουν ή θολό το κεφάλι. Δεν μπορούν να σκεφτούν σωστά. Δεν μπορούν να θυμηθούν πολλά πράγματα. Δεν μπορούν να κάνουν προγραμματισμό. Είναι μια θολούρα όλη τους η ζωή. Η καθημερινότητά τους είναι μια θολούρα. Πολύ σημαντικό αυτό. Και επίσης υπάρχουν διαταραχές από το γαστρεντερικό. Δηλαδή μπορεί να υπάρχουν διάρρειες, μπορεί να υπάρχουν διαταραχές των κενώσεων. Από το οροποιητικό, να υπάρχουν ακράτειες ή συσπάσεις, δυσκολίες σε σεξουαλικές επαφές, λόγω πόνου, να υπάρχουν εφιδρώσεις, να υπάρχει ξηρότητα στο στόμα ή στο δέρμα, να υπάρχουν δυσκολίες από τα μάτια. Οι πιο πολλές από αυτές βέβαια δεν είναι οργανικές, είναι αντιληπτικές, είναι δηλαδή αισθάνεται. Ναι, ότι έτσι. Τα έχει αυτά. Ναι, δηλαδή δεν έχει ας πούμε φλεγμονώδη νόσο, εκτός αν έχει νοσοκρόνο. Αλλά κάνει διάρρειες από συσπάσεις, δηλαδή από. Ναι. Έτσι, κάνει τέτοια συμπτώματα. Από το στρες, ακριβώς. Και βέβαια έχουν περιγραφεί τα πάντα. Ας πούμε, ένα σωρό συμπτώματα, εξανθήματα, από ό,τι θέλετε. Φαγκούρα, πόνο στο σαγόνι, πονοκέφαλη φυσικά, αυχιαναλγία φυσικά. Χαμηλά στη μέση πόνος, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε έχει περιγραφεί. Αλλά τα βασικά είναι ο γενικευμένος πόνος. Πονάνε παντού, όπως είπαμε. Πονάνε παντού. Πονάνε παντού. Και για όλα τα του συστήματα ύπνου, βλέπω. Από όλα τα συστήματα. Από όλα τα συστήματα. Ακριβώς. Γι' αυτό και πρέπει ο γιατρός να βρει τι από αυτά είναι οργανικό νόσημα και τι δεν είναι. Δεν είναι εύκολο. Άρα λοιπόν, από την αρχή σας περιγράφουν τα συμπτώματα που έχουν. Σωστά. Μάλιστα. Ναι. Και μετά πρέπει, αφού πάρετε και ένα ιστορικό, όπως μας είπατε. Εξαντλητικό και μια λεπτομερή κλινική εξέταση. Εξαντλητικό, ιστορικό. Ρωτάτε τα πάντα και τα πάντα. Αναλυτικά. Κανονικά και πρέπει να ρωτήσουμε τα πάντα και αναλυτικά. Ναι. Και πρέπει η ασθενής να έχει την. Να θέλει να μιλήσει. Μάλιστα. Πρέπει να είναι και απέναντί σας ειλικρινής. Ναι. Πρέπει δηλαδή να αναφερθεί σε όλα τις πτυχές της ζωής της, ακόμα και τις πιο δύσκολες και τις πιο προσωπικές. Πιο προσωπικές. Για να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται, γιατί θα βοηθηθείτε. Ακριβώς. Μάλιστα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ ένα περιστατικό που είχα σε ένα νοσοκομείο στην Αθήνα, που ήρθε μια πολύ καλοβαλμένη κυρία αυτής της ηλικίας με
αυτό το γενικευμένο σύνδρομο πόνου, προσπάθησα να εκμεύσω κάποια πράγματα. Είχε την κόρη της μαζί, που ήταν φοιτήτρια νοσηλευτικής. Δεν βγάλαμε πολύ μεγάλη άκρη. Και όταν τη δεύτερη φορά ήρθε μόλις της για να μου φέρει τις εξετάσεις, ξεκίνησε να κλαίει και έκλαιγε 45 λεπτά. Όπου εκεί μου περιέγραψε όλες τις δυσκολίες οικογενειακές, οικονομικές κτλ. Και πλέον το παζλ ολοκληρώθηκε. Γίνεστε και λίγο ψυχολόγοι, από ό,τι καταλαβαίνω. Ειδικά στην περίπτωση αυτή πάρα πολύ. Μάλιστα. Αλλά θέλει συνεργασία του αρρώστου και του περιβάλλοντος, προς το δούμε αργότερα. Να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε, κυρίες και κύριοι, με τα πολύ ενδιαφέροντα που ακούμε απόψε από τον κύριο Καρόκη. Επιστρέφουμε με την εκπομπή Υγείας Θέματα, κυρίες και κύριοι. Η νομιαλγία είναι το θέμα που μας απασχολεί απόψε. Κοντά μας είναι ο κύριος Δημήτρης Καρόκης, ρευματολόγος. Έχουμε πει αρκετά για το συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά είναι πολλές οι απορίες ακόμα και πιστεύω ότι πρέπει να το αναλύσουμε ιδιαίτερα αυτό το θέμα, γιατί είναι μία νόσος που ταλαιπωρεί, βασανίζει πάρα πολύ κόσμο και κυρίως τις γυναίκες της μέσης ηλικίας, όπως μας είπατε καταρχήν. Είναι το πικ, έτσι, η κύρια ηλικία που πάσχει. Είπαμε τα συμπτώματα τα οποία είναι πολλά και βασανιστικά, γιατί μιλάμε για πόνο όλες τις φορές. Να δούμε λίγο πόσο δύσκολο είναι να διαγνωστεί το συγκεκριμένο πρόβλημα και πόσο κάποιες ειδικότητες μπορεί να μην το γνωρίζουν συναδέλφων σας, οπότε θα πρέπει να παραπέμψουν έναν ασθενή που τον βλέπουν ότι υποφέρει και μάλιστα για χρόνια στους ρευματολόγους. Η διάγνωση, όπως είπαμε, θα βασιστεί στο λεπτομερές ιστορικό και την κλινική εξέταση. Βέβαια πρέπει να υπάρχει και η κλινική υποψία, δηλαδή πρέπει ο γιατρός να είναι υποψιασμένος, να ξέρει το σύνδρομο και την έννοια του, για να μπορεί να κατευθυνθεί προς τα εκεί. Σε δικά μας την ειδικότητα, νομίζω ότι τις πρώτες ερωτήσεις που θα κάνουμε στην ασθενή, ξέρουμε τι μας γίνεται, έτσι. Οι άλλες ειδικότητες όμως θα πρέπει να υποψιάζονται το σύνδρομο όταν υπάρχει γενικευμένος πόνος, διαταραχή του ύπνου, όχι σαφής κλινική φλεγμονή στις αρθρώσεις, εντάξει, δηλαδή μια αρθρίτιδα ρευματοειδή τη βλέπεις, είναι περισμένες οι αρθρώσεις. Όταν κάποιος λοιπόν έχει γενικευμένο πόνο χωρίς να έχει σοβαρά κλινικά συμπτώματα, πρέπει ο γιατρός να υποψιαστεί ότι κάτι άλλο συμβαίνει και να τον παραπέμψει. Η διάγνωση δεν είναι εύκολη, γιατί δεν υπάρχει, όπως είπαμε, κάποια ειδική διαγνωστική δοκιμασία η οποία να λέει ότι ο ασθενής αυτός πάσχει από ηνομιαλγία. Πρέπει λοιπόν, αφού τον εξετάσουμε και πάρουμε το ιστορικό του, να παραγγείλουμε όσες εξετάσεις κρίνουμε ότι είναι απαραίτητες. Χρειάζεται βέβαια μια εξέταση για να δούμε τη γενική κατάσταση του οργανισμού, τους δείκτες φλεγμονής, την κατάσταση σε ύπαρ, νεφρά κλπ. Ένας βασικός ρευματολογικός και ανασωλογικός έλεγχος, εξέταση του θυροειδούς, βιταμίνη D. Αποκλείεται στην ουσία με αυτές τις εξετάσεις. Ναι, μια γκάμα ασθενειών ή μια γκάμα συνοσηρωτήτων που θα μπορούσαν να υπάρχουν. Ας πούμε, η βιταμίνη D και η θηροειδική λειτουργία είναι βασικές για τη λειτουργία του μυοσκελετικού. Άρα πρέπει να αποκλείσουμε ότι συμβαίνει κάτι εκεί. Ή να ενισχύσουμε τη βιταμίνη D αν είναι χαμηλή. Μάλιστα. Και αφού λοιπόν γίνουν αυτά, νομίζω ότι ο έμπειρος γιατρός που ασχολείται με τον σύνδρομο μπορεί πλέον να κάνει τη διάγνωση και να εξηγήσει στον ασθενή τι πρέπει να κάνει. Να πω ότι, συγγνώμη, αλλά μου έρχεται ένα. Υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία τα οποία ο γιατρός θα πιέσει και θα εκλείσει πόνο. Αυτά λέγονται trigger points, εκλειτικά σημεία, έτσι, ευαίσθητα σημεία στον οργανισμό, tender points, τα οποία είναι σε συγκεκριμένα σημεία, 18, είναι από τη βάση του κρανίου, στον αυχένα, στον τραπεζοειδή μη, στην ομοπλάτη, στο πρόστιο θωρακικό τείχομα, στους αγκώνες, στο κάτω μέρος της μέσης, μέσα από το γόνατο και στους τροχαντήρες, δηλαδή στο έξω μέρος των ισχύων. Αυτές είναι τα συγκεκριμένα σημεία τα οποία με συγκεκριμένη πίεση εξασκεί ο γιατρός στα σημεία αυτά και εκλείει πόνο
και τα οποία είναι και εύκολο να τα κάνει και οποιοδήποτε γιατρός, όχι μόνο ο ρευματολόγος. Ναι, και ένας γενικός γιατρός ή ένας παθολόγος θα μπορούσε βεβαίως, αν έχει εξοικειωθεί με το αντικείμενο, να τα εκλείσει και να έχει ακόμα ένα πλέον στοιχείο το οποίο θα του δείξει ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει και να το παραπέμψει. Μάλιστα. Πάντως το σημαντικότερο είναι ότι πρέπει να υποψιαστεί ο γιατρός καταρχήν. Και μετά να δει τι θα κάνει με την περίπτωση τη συγκεκριμένη και μάλιστα αν είναι κάποια άλλης ειδικότητας να παραπέμψει στο ρευματολόγο. Ξέρουμε πια λοιπόν ότι μια ασθενής μας ή ένας ασθενής έχει ινομυαλγία. Είναι εύκολο να αντιμετωπιστεί και πώς γίνεται αυτό? Εύκολο δεν είναι. Λύνεται το θέμα. Πιο πολλές φορές όχι. Δηλαδή, όταν θα έρθει σε εμάς... Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για ίαση, λοιπόν. Για πλήρη ίαση, όχι. Συνήθως. Μάλιστα. Ιδίως όταν υπάρχει χρονιότητα, όταν έχει μια ασθενής η οποία πονάει 5, 6, 7, 10 χρόνια, είναι δύσκολο να βγει τελείως. Και που πιθανότατα το έχει ψάξει το θέμα. Ή μπορεί γιατί κανένας άνθρωπος... Ή μπορεί και να μην το έχει ψάξει. Να μην το έχει ψάξει. Ή να το έχει ψάξει λάθος. Ναι, τμηματικά. Ναι, έτσι, αποτροματικά. Όταν λοιπόν ένα σώμα έχει μάθει να πονάει 10 χρόνια, είναι δύσκολο να βγει από το πηγάδι που έχει μπει. Δηλαδή είναι δύσκολο να τον ανεβάσει στην επιφάνεια. Γι' αυτό και πιο πολλές μελέτες ως επιτυχία στη θεραπεία θεωρούν μια βελτίωση του πόνου 30-40%. Δηλαδή μια βελτίωση 30-50% θεωρείται πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ καλή. Αποτέλεσμα. Θεωρείται επιτυχή θεραπεία. Και αυτό πρέπει να επικοινωνηθεί στον ασθενή από την πρώτη στιγμή. Ότι δεν πρέπει να περιμένει. Δηλαδή οι προσδοκίες να είναι ρεαλιστικές. Ότι δεν υπάρχει κάτι το οποίο θα τον αγγίξει και την επόμενη μέρα θα σταματήσει να πονάει. Είναι μια χρόνια πάλι στην οποία πρέπει να συμμετάσχει και ο ασθενής. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο ένα μαγικό ραβδί θα τον ακουμπήσει ο γιατρός και θα τον κάνει καλά. Και η θεραπεία, η αντιμετώπιση της συνομιαλγίας έχει τρεις βασικούς πυλώνες. Μάλιστα. Ο πρώτος πυλώνας είναι η σωματική άσκηση. Στις τελευταίες κατευθύνσεις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Δερματολογίας που έγιναν μετά από εντελεχή ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και όλων των μεθόδων που έχουν χρησιμοποιηθεί, έχει βρεθεί ότι το βασικότερο φάρμακο είναι η σωματική άσκηση. Όχι όμως οποιαδήποτε άσκηση, αλλά μιλάμε για μια άσκηση η οποία είναι... Ήπια, φαντάζομαι. Είναι καθημερινή, είναι ήπια, είναι μικρής διάρκειας, μικρής έντασης και η οποία πολύ αργά αυξάνει σε ένταση και σε διάρκεια. Μιλάμε δηλαδή για ένα περπάτημα 10 λεπτά, 15 λεπτά την ημέρα, λίγο κολύμπι, ασκήσεις σε πισίνα, πιλάτες, τάι τσι, γιόγκα, τέτοιου είδους δηλαδή ασκήσεις που χαλαρώνουν και χαλαρώνουν τις αρθρώσεις και τους μυς, ήπια αεροβική άσκηση, διάδρομος, έτσι, όχι κουραστικές ας πούμε αεροβικές ασκήσεις ή αναπηδήσεις και λοιπά, τρέξιμο και τέτοια, γιατί αυτά κουράζουν παραπάνω ένα σώμα το οποίο είναι ταλαιπωρημένο. Μιλάμε δηλαδή για λίγο και κάθε μέρα. Το να κάνει κάποιος 5 χιλιόμετρα, 6 χιλιόμετρα σήμερα και να πάει μετά από 15 μέρες είναι χειρότερο. Πρέπει να κάνει 500 μέτρα, αλλά να τα κάνει κάθε μέρα. Και αυτό θα τον βοηθήσει αφενός να κινητοποιήσει το σώμα του και να νιώσει καλύτερα. Γιατί ξέρετε ότι με την άσκηση απελευθερώνεται που είναι αυτό που λέμε ενδορφίνες, δηλαδή ενδογενείς ουσίες οι οποίες συμμετέχουν στην ευεξία του οργανισμού και στην μυϊκή χαλάρωση. Γι' αυτό και η άσκηση είναι καλύτερο να γίνεται προς το απόγευμα, για να χαλαρώνει το σώμα και να έχει καλύτερο ύπνο το βράδυ. Το νερό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή η άσκηση στο νερό είναι πάρα πολύ ευχάριστη για τον ασθενή και επίσης δεν επιβαρύνει και τις αρθρώσεις. Ιδίως αν υπάρχουν κιλά παραπάνω ή βάρος ή ξέρω, χαλασμένα γόνατα ή οτιδήποτε. Άρα λοιπόν το νερό είναι πολύ σημαντικό. Η άσκηση λοιπόν είναι ο πρώτος πυλώνας και η οποία είναι απαραίτητη πέρα από κάθε τι. Και μάλιστα η οδηγία είναι ότι πριν να δώσεις καν φάρμακα πρέπει να κινητοποιήσεις τον ασθενή να ασκηθεί. Μπορεί η άσκηση από μόνη δηλαδή να δώσει το αποτέλεσμα που θέλουμε, αυτό το 50%, αυτό που χρειάζεται ο ασθενής και το οποίο θα το κινητοποιήσει και θα τον βγάλει λίγο από αυτή την περιδίνηση που έχει μπει. Δυστυχώς δεν μπορούν να το καταλάβουν, γιατί η πρώτη δυσκολία είναι αφού δεν πονάω και δεν μπορώ. Ναι, αυτό είναι, πρέπει να σπάσει ο φαύλος κύκλος, δηλαδή πρέπει ο ασθενής να κινητοποιηθεί. Αν το καταφέρει, αμέσως μειώνονται και τα επίπεδα του πόνου και τα επίπεδα της καμισίας και το αίσθημα αυτής της ανυμπόριας που έχει ο ασθενής.
Άρα υπάρχουν και θέματα δυσκαμψίας και δηλαδή αλλαγή του σώματος. Βεβαίως, βεβαίως. Δυσκαμψία, εμείς εννοούμε κυρίως τη δυσκολία στην κίνηση. Έτσι. Γιατί και οι αρθρώσεις ατονούν και οι μύες ατροφούν με τη μη χρήση. Έτσι. Οπότε το σώμα είναι δύσκαμπτο. Δεν μπορεί να. Αν αυτό θέλει, να σπάσει σιγά-σιγά. Η άσκηση λοιπόν είναι ο πρώτος και κύριος πυλώνας. Ένας δεύτερος πυλώνας είναι η ψυχολογική διαχείριση. Γιατί προφανώς για να φτάσει κάποιος στο σημείο να έχει όλα αυτά τα προβλήματα, κάτι έχει συμβεί. Mm-hmm. Μπορεί να έχει συμβεί πριν από 10 χρόνια. Μπορεί να είναι μια επαναλαμβανόμενη καθημερινότητα που έχει προβλήματα. Βέβαια. Στο σπίτι, στη δουλειά. Mm-hmm. Κάτι παντού. Τέλος πάντων που κάτι τον επηρεάζει αρνητικά, ναι. Και ναι. Ψυχολογική και βέβαια, είναι κακή. Μπορεί κάτι να σας πειράζει εσάς και εμένα να μην μου φαίνεται, ναι, να μου φαίνεται αστείο. Και αντίθετα, έτσι, το τι πειράζει τον καθένα και τι είναι αυτό που τον στρεσάρει είναι. Εντελώς προσωπικό. Ακριβώς. Άρα πρέπει να βρει λοιπόν ο ασθενής, είτε μόνος του, είτε με τη βοήθεια των δικών του ανθρώπων, είτε με τη βοήθεια ψυχολόγου, να βρει τι είναι αυτό το οποίο τον έχει στρεσάρει, να προσπαθήσει να βελτιώσει αυτά που τον ευχαριστούν, να τα ενθαρρύνει και να προσπαθήσει να διαχειριστεί ή να αποβάλει εντελώς οτιδήποτε το τοξικό τον επιδεινώνει ή του δημιουργεί στρες. Δεν είναι πάντα εύκολο. Δεν είναι, ας πούμε, εύκολο να διαχειριστείς μια. Μια οικογενειακή κατάσταση ή μια οικονομική κατάσταση, αλλά πρέπει να προσπαθήσει λίγο να τα βελτιώσει ή να διαχειριστεί καλύτερα. Έτσι, η διαχείριση των προβλημάτων είναι αυτή που θα βοηθήσει. Μάλιστα. Καθόλου εύκολο. Ο ασθενής μερικές φορές διστάζει, δεν μπορεί να ανοιχτεί, δεν θέλει να ανοιχτεί. Να πάει στον ειδικό. Μπορεί να έχει οικονομικά προβλήματα που δεν του επιτρέπουν να ακολουθήσει μια ψυχοθεραπεία, ακριβώς, γιατί δεν είναι μια επίσκεψη στον γιατρό. Είναι μια διαδικασία η οποία παίρνει χρόνο και πολλές επισκέψεις και δεν είναι εύκολο να το ακολουθήσει κάποιος. Αφήστε που είναι και επώδυνο για να κάνει κάποιο ψυχοθεραπεία ή. Να βγάλει τα ισοψυχά. Ναι, δεν είναι εύκολο. Έτσι ακριβώς, πονάει. Ακριβώς. Θέλει απόφαση. Mm-hmm. Και ένα τρίτο παράγοντα λοιπόν είναι. Στην διαχείριση, συγγνώμη, παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το περιβάλλον. Το άμεσο και το λιγότερο το άμεσο. Και το υπόλοιπο, ναι, φιλικό. Δηλαδή, ο σύντροφος, σύζυγος, παιδιά, το ληστονό οικογενειακό περιβάλλον, οι φίλοι, εργοδοσία, έτσι, εργασιακό περιβάλλον. Γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν ζουν σε γυάλα, είναι ενεργά άτομα. Έτσι, είναι σύζυγοι, σύντροφοι, γονείς, εργαζόμενοι. Και η νομιαρχία δημιουργεί προβλήματα σε όλους αυτούς τους ρόλους. Πρέπει λοιπόν αυτοί που εμπλέκονται στους ρόλους και επηρεάζονται από τους ρόλους αυτούς να είναι έτοιμοι να βοηθήσουν. Δυστυχώς, πολλές φορές οι ασθενείς αντιμετωπίζουν μία άρνηση. Την είπαμε και στην αρχή. Και άρνηση στο ότι έλα καημένε, κοροϊδεύεις. Ναι. Αλλά και άρνηση στο να δεχτούν και να καταλάβουν το ρόλο που πρέπει να παίξουν οι ίδιοι στην αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών. Mm-hmm. Δηλαδή, μία συντροφική σχέση που πάσχει πρέπει να βοηθηθεί και από το δεύτερο μέρος. Ό,τι και να κάνει ο ένας, μπορεί να κάνει, πρέπει να βοηθεί και δεύτερο μέρος. Mm-hmm. Δεν είναι πάντα το έδαφος τόσο πρόσφορο. Ακριβώς. Επίσης, στην εργασιακή σφαίρα, θα πρέπει ο εργοδότης να έχει λίγο μια κατανόηση να βοηθήσει την ασθενή. Αν υπάρξει μια δυνατότητα ευελιξία του ωραρίου να πάει λίγο αργότερα και να φύγει λίγο αργότερα, θα μπορεί να το κάνει, να τη βοηθήσει. Μάλιστα. Να ξυπνήσει λίγο καλύτερα, να προλάβει να, λίγο να λυθεί για να πάει στη δουλειά του. Αν είναι κάτι το οποίο είναι πολύ πιεστικό, δημιουργεί αυξημένο στρες. Σημαίνει ότι του επιδεινώνει την κατάστασή συμπτώματα. Του. Άρα πρέπει να βοηθήσουν πολλοί άνθρωποι. Δεν είναι πάντα, πάντα εύκολο. Το περιβάλλον γενικότερα. Το περιβάλλον γενικότερα της καθημερινότητας. Ναι. Και φτάνουμε τώρα στην τρίτη και επίσης σημαντική κατηγορία που είναι τα φάρμακα. Μάλιστα. Όλοι αυτοί οι ασθενείς που έρθουν στο ιατρείο έχουν δοκιμάσει ήδη ένα καράβι φάρμακα. Παυσίπονα, τα πάντα. Αντιφλεγμονώδη 5-10. Κορτιζόνες, γιατί ο καθένας που τον έβλεπε θα του δίνει από κάτι. Έδινε και κάτι διαφορετικό, ναι, σωστά. Έτσι, το οποίο βασικά τίποτα δεν έχει λειτουργήσει. Τα φάρμακα τα οποία έχουν εγκριθεί για την ηνομιαλγία είναι δύο κυρίως κατηγοριών. Είναι τα αντικαταθλιπτικά, και αυτό γιατί είπαμε τη σχέση χρόνιου πόνου και κατάθλιψης, και κυρίως γιατί το μονοπάτι του πόνου στην εγκέφαλο και το μονοπάτι της κατάθλιψης είναι το ίδιο, είναι η σερωτονίνη. Είναι η ίδια ουσία. Άρα, δίνοντας φάρμακα για την κατάθλιψη, βοηθάμε και στο χρόνιο πόνο και βοηθάμε και τη διάθεση του ασθενούς, η οποία κατά τεκμήριο είναι πεσμένη λόγω της συνυπάρχουσας λανθάνουσας ή εμφανούς κατάθλιψης. Άρα, με ένας μπάρο βοηθάμε σε δύο διαφορετικά σε δύο διαφορετικά πεδία.
Ένα άλλο φάρμακο που έχει επίσης εγκριθεί και έχει βρεθεί ότι δίνει αποτέλεσμα είναι η πρεγκαμπαλίνη, δηλαδή ένα φάρμακο αντιεπιληπτικό κατά βάση, το οποίο δίνεται στο χρόνιο πόνο, το οποίο είναι πολύ καλό φάρμακο σε όσους πιάσει. Δυστυχώς κάνει πολλές παρενέργειες σε αρκετούς ασθενείς, τύπου υπνηλία, ζάλης, ακόμα και με πολύ μικρή δόση. Απαιτείται να ξεκινήσει από πολύ χαμηλά και σιγά σιγά να αυξήσει. Αλλά είναι ασθενείς που ακόμα και με την πρώτη κάψα των 25 mg, τη μικρότερη δόση, τους διαλύει. Οπότε χάνουμε ένα όπλο εκεί. Αλλά χρειάζεται μια συνεχής, ας πούμε, παρακολούθηση. Μπορεί να χρειαστεί να ανεβάσεις δόση, να συνδυάσεις φάρμακα. Έτσι, υπάρχει και ένα άλλο φάρμακο το οποίο δεν κυκλοφορεί στην Ευρώπη, μιλάνε σε βράνια, η οποία μόνο στην Αμερική χρησιμοποιείται. Αλλά δεν είναι, κανένα από αυτά δεν είναι από μόνο του κάτι που θα δώσει το αποτέλεσμα. Έτσι, γιατί είπαμε ότι είναι μια πολυπαραγωγική κατάσταση. Αλλά τα φάρμακα αυτά είναι τα βασικά. Και επίσης εδώ έχουμε και ένα θέμα ότι όταν προσπαθούμε να πείσουμε τον ασθενή να πάρει ή την ασθενή να πάρει αντικαταθλιπτικά, κλωτσάνε. Ναι, δεν θέλουν. Δεν θέλουν. Και προσπαθεί να τους πείσει ότι αυτό είναι που. Και δεν στο δίνω για την κατάθλιψη, το δίνω για τον πόνο. Αλλά έχουμε δυσκολία ακόμα και εκεί. Πάντως βλέπω ότι είναι η πρώτη ασθένεια που συζητάμε από αυτή την εκπομπή που η αντιμετώπιση της αρχίζει όχι από φάρμακα, αλλά ανάποδα. Μιλήσαμε πρώτα για άσκηση, μιλήσαμε για την ψυχολογική υποστήριξη και τέλος πάντων βοήθεια σε αυτόν τον τομέα και μετά φτάσαμε στα φάρμακα. Ναι. Δηλαδή προτείνετε και τα υπόλοιπα ως γιατροί νωρίτερα. Σαφώς. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό λένε οι οδηγίες και η βιβλιογραφία. Mm-hmm. Δεν το λέμε από μόνοι μας. Βέβαια, σκεφτείτε ότι ένας άνθρωπος που έρχεται, ας πούμε, στο γραφείο, στο γιατρείο, συγγνώμη, και λέει: γιατρέ, είσαι το τελευταίο μου αποκούμπι, γιατί έχω πάει παντού και δεν έχω βγάλει άκρη. Αν δεν του δώσεις φάρμακα. Ναι, θα αισθανθεί ότι εντάξει. Ότι δεν το προσέχεις ή ότι. Ναι, ότι εντάξει τώρα. Τι μας λέει. Απλά πρέπει οπωσδήποτε να κάνει τα δύο προηγούμενα, δηλαδή άσκηση. Ναι, και εμείς ξεκινάμε πάντα. Και η ψυχολογική του διαχείριση. Ξεκινάμε πάντα με την ανάλυση των άλλων δύο πυλώνων και φτάνουμε μετά στα φάρμακα. Τουλάχιστον εγώ αυτό κάνω. Ναι. Και επίσης ζητάω και δεν είναι πάντα εφικτό να έρθει την δεύτερη φορά που θα γίνει ανάλυση της κατάστασης και των εξετάσεων και θα βγάλουμε οριστική διάγνωση να υπάρχει και ένα πρόσωπο του άμεσου περιβάλλοντος. Ναι. Είτε είναι σύζυγος, σύντροφος, έτσι, γιατί ένα παιδί. Γιατί θα βοηθήσει και το περιβάλλον κάποιος που ζει τη μαζί. Διαδικασία αυτή. Ναι, κάποιος που ζει μαζί για να καταλάβει τι γίνεται. Για να καταλάβει το περιβάλλον ότι δεν το βγάζει το μυαλό του ότι πονάει. Ναι, ότι δεν είναι ένας άνθρωπος που φαντάζεται. Ότι όντως πονάει και ότι πρέπει να βοηθήσουν και οι υπόλοιποι. Δεν είναι κατά φαντασία ένα ασθενής, αλλά υποφέρει πραγματικά. Ακριβώς. Μάλιστα, μία δύσκολη διαδικασία η οποία πρέπει να κοστίζει και στο. Την υγεία γενικώς, οικονομικά. Το σύστημα υγείας κοστίζει πάρα πολύ. Γιατί σκεφτείτε ότι αυτοί οι άνθρωποι, επειδή ακριβώς πονούν και δεν μπορούν να βγάλουν άκρη, επισκέπτονται πάρα πολλούς γιατρούς, καταναλώνουν υπηρεσίες υγείας, είτε είναι σε ιδιωτικά ιατρία, είτε είναι σε δημόσια νοσοκομεία ή δημόσιες δομές. Γίνονται ένα σωρό εξετάσεις, μαγνητικές, αξονικές, ακτινογραφίες, ακριβές εξετάσεις, σπιθυρογραφήματα. Ένα σωρό πράγματα τα οποία, αν τα αναθρήσεις, έτσι, σύν το κόστος των φαρμάκων που έχει καταναλώσει αυτός ο άνθρωπος μέχρι να φτάσει να γίνει η διάγνωση και να μπει μια σειρά, έχει καταναλώσει, έχει κοστίσει. Σύντομα, κάποιες φορές θα πρέπει να λείψει από τη δουλειά του γιατί δεν αισθάνεται καλά. Ακριβώς. Η απώλεια των εργατορών. Των εργατορών είναι ένα μεγάλο άλλο μέρος. Δηλαδή, το συνολικό κόστος είναι τεράστιο και στο βιβλίο έχουμε αναφέρει, μιλάμε για εκατομμύρια δολάρια, ας πούμε, στη ΣΥΠΑ που όλα μετριούνται βέβαια εκεί, αναλύονται έτσι. Εκατομμύρια δολάρια και αυτό όσο πάει ανεβαίνει. Γιατί μιλήσαμε για ένα 10% περίπου, αλλά η γνώμη μου είναι ότι και από την εμπειρία, ας πούμε, ότι πάρα πολλοί άνθρωποι και παραπάνω από αυτούς έχουν νομιαλγία είτε σε πλήρη είτε σε ατελή μορφή. Αλλά δεν το αναγνωρίζουν. Και ένα έτσι, ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η διάγνωση της νομιαλγίας, το ποσοστό της νομιαλγίας είναι πάρα πολύ μεγαλύτερο στον αστικό πληθυσμό και στις ανώτερες οικονομικές τάξεις παρά στον ημιαστικό ή αγροτικό πληθυσμό και στα κατώτερα οικονομικά επίπεδα. Και αυτό γιατί ίσως ο άνθρωπος της πόλης ή ο άνθρωπος που είναι πιο ας πούμε μεγαλύτερο εκπαιδευτικό επίπεδο θα το ψάξει λίγο παραπάνω, θα μπει λίγο στο ίντερνετ, θα το παλέψει λίγο παραπάνω, ενώ ένας ασθενής ας πούμε από την αγροτική περιοχή, ο οποίος έχει ας πούμε να φροντίσει τα ζώα, το χωράφι του κτλ, δεν έχει χρόνο να σκεφτεί ότι πονάει, το θεωρεί. Ναι, είναι δευτερευού σημασία γι' αυτόν. Ναι, τον ενδιαφέρει πρώτα να επιβιώσει.
Έτσι, οπότε βάλει στην άκρη τα υπόλοιπα προβλήματα. Πάντως η καθημερινότητά τους πρέπει να είναι πάρα πολύ δύσκολη. Σαφώς. Γιατί φαντάζομαι ότι αφού πονάνε πολύ, δεν μπορούν να κάνουν πράγματα. Όχι, ούτε ναι. να διασκεδάσουν, ούτε να συναντήσουν φίλους, ούτε να. Ναι, αυτό είναι. Είναι όλα περιορισμένα. Αυτό είναι ότι η νομιμοργία. Η νομιμοργία οδηγεί, όπως το περιγράφω κούρσο στο κίνημα, οδηγεί σε ένα πηγάδι. Δηλαδή σκάβει, 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 σκάβει και μπαίνει σε ένα λαγούμι ουσιαστικά. Από το οποίο απομονώνεις από φίλους, συντρόφους, συζύγους, παιδιά, περιβάλλον, συγγενείς. Δεν θέλει να κάνεις τίποτα. Απλά πονάς στην ουσία. Απλά πονάς και απλά πονάς. Και αυτό που, το μόνο που έχει. Το μόνο που απασχολεί την καθημερινότητά σου είναι ο πόνος. Και αυτό είναι το δύσκολο. Να σου δώσει κάποιος τη σκαλίτσα να μπορέσεις να βγεις. Στην όχθη. Ναι, ναι, να καταλάβεις ότι να μπορεί να αλλάξει. Να βγεις προς τα πάνω, στο φως, ας πούμε, του πηγαδιού. Γιατί αυτό που κάνουν είναι ότι σκάβουν και δεν υπάρχει κάτι να τους τραβήξει προς τα πάνω. Υπάρχουν ασθενείς που έχουν ακούσει τις οδηγίες σας και έχουν βελτιωθεί κάνοντας όλα αυτά που τους λέτε, δηλαδή και την άσκηση και την ψυχολογική διαχείριση και με τη βοήθεια των φαρμάκων βέβαια. Ναι, πάρα πολύ, και νομίζω ότι αυτοί που έχουν βελτιωθεί είναι αυτοί που είναι αφενός πειθαρχικοί σαν ασθενείς και αφετέρου είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να γίνουν καλά. Ξέρετε, μερικοί ασθενείς έχουν υιοθετήσει μία, αυτό που λέμε, καταστροφική σκέψη. Δηλαδή ότι ό,τι και να κάνω δεν πρόκειται να γίνει. Δεν αλλάζει κάτι. Δεν αλλάζει κάτι και ότι και ίσως είναι και μία στάση ζωής γενικότερα, ας πούμε, ή μία στάση... Παραιτηθεί πιθανότατα. Ναι, ή μία στάση τιμωρητική εναντί των... Και των γύρω τους. Ναι, και των γύρω έτσι. Δηλαδή οι σχέσεις, οι προσωπικές είναι, ξέρετε, πολύ δύσκολες και κάποιοι μπορεί να αισθήσει μια αμυντική, τιμωρητική στάση για τους απέναντι, η οποία αυτός ο χρόνιος πόνος του ενισχύει. Ενισχύει τη θέση του, της μειονεξίας. Ναι. Και μην ξεχνάτε, βέβαια, ότι πολλοί ασθενείς χρησιμοποιούν τέτοιου είδους σύνδρομα για λόγους για να κερδίσουν κάποιο επίδομα, για να κερδίσουν κάποια εργασιακή. Ελάφρυνση, άδειες. Δηλαδή πρέπει ο ασθενής να θέλει να γίνει καλά. Αν κάποιος έχει θετική σκέψη, καταλάβει αυτά που λέμε και θέλει να βοηθηθεί και ξεκινήσει να κάνει όλα αυτά και έχει την θέληση και την αίσθηση ότι θα γίνει καλύτερα, πραγματικά βοηθιέται. Πάρα πολλοί ασθενείς έχουν βελτιωθεί και παραπάνω από ό,τι λένε οι μελέτες. Δεν έχω κάποιον, ένα-δύο οι οποίοι κάποια στιγμή μπόρεσαν και προέκοψαν τα φάρμακα κτλ. Ήταν ούτως ή άλλως πολύ ελαφρές περιπτώσεις, δηλαδή ήπιες συνομιαλγίες, οι οποίες με λίγο διαχείριση μπόρεσαν και όχι πολλά χρόνια. Έτσι. Αλλά ασθενείς που έχουμε, ας πούμε, και με συναδέλφους που μιλάμε, με ασθενείς που έχουν πολλά χρόνια και οι οποίοι έχουν μια αρνητική στάση γενικά απέναντι στον εαυτό τους, τη ζωή τους και τους γύρω τους, αυτοί οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ δύσκολοι να τους βελτιώσεις. Δεν θέλουν και οι ίδιοι να βελτιωθούν. Κόβουν τα φάρμακα ή ξέρω εγώ με το παραμικρό που θα τους κάνει ένα χάπι που να σου δημιουργήσει στην αρχή κάποιες μικροπαραενέργειες. Ναι. Αν επιμείνεις, αυτό μπορεί να. Ναι, να αν κάνεις λίγο υπομονή, ναι, μπορεί ναι. να. Όχι, δεν το παίρνω γιατρέ. Τελείως. Με ενοχλεί. Ναι. Δηλαδή πρέπει να θες και να βοηθηθείς. Mm-hmm. Και όχι μόνο στην ημερική, γενικά νομίζω σε οποιαδήποτε πάθηση πρέπει να θες να βοηθήσεις. Πόσο μάλλον σε ένα χρόνιο πρόβλημα το οποίο. Δεν είναι και εύκολο να λυθεί και δεν είναι εύκολο να το καταλάβεις κιόλας. Και ξεκινάμε από την κατανόηση του ασθενή πρώτα απ' όλα για το τι έχει. Και είχα διαβάσει ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο περσινό, το οποίο έλεγε ότι πρέπει να εξηγήσουμε στον ασθενή ότι αυτό που πάσχει δεν είναι το hardware του υπολογιστή, αν θεωρήσουμε ότι ο υπολογιστής είναι το ανθρώπινο σώμα είναι υπολογιστής. Δεν πάσχει το μηχάνημα, αλλά πάσχει το λογισμικό. Υπάρχει δηλαδή το λογισμικό το οποίο χειρίζεται τον πόνο. Ναι. Αν λοιπόν καταλάβει ότι αυτό που έχει δεν είναι κάτι οργανικό και είναι μια διαταραχή στην αντίληψη του πόνου και στο πώς ο ίδιος χειρίζεται τα συναισθήματά του, την καθημερινότητά του και και το σώμα του, θα βοηθηθεί. Γιατί πρέπει να πιστεί ο ασθενής ότι εντάξει, πονάω, ναι, αλλά θα περπατήσω. Ή θα πάω στη δουλειά μου, ή θα εγκαταστήσω, θα κάνω αυτό που πρέπει να κάνω. Θα φέρω εις πέρα στην αποστολή μου. Θα κάνω το πρωί ένα ημερολόγιο, μια λίστα και θα πω: σήμερα πρέπει να κάνω αυτό, 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 αυτό και αυτό. Και να τα κλικάρει. Η παραίτηση είναι το χειρότερο. Μάλιστα. Δηλαδή το
πονάω, δεν μπορώ, αφήστε με, δεν κάνω τίποτα, είναι ό,τι χειρότερο. Και αυτοί είναι οι άνθρωποι που δεν μπορούμε να κάνουμε καλά. Αυτοί που δεν θέλουν. Παρετηθεί πια. Αυτοί που δεν θέλουν να βοηθηθούν. Εκείνη, αυτή είναι η δύσκολη ασθενή. Έχουμε ασθενεί τέτοιου που, αν ρωτήσετε όλου του συναδέλφου, θα σα τα πούνε και με τα ονόματά του κιόλα. Τα μικρά του ονόματα. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Πρόληψη θα μπορούσε να πούμε ότι υπάρχει ή όχι σε αυτό. Πρόληψη. Δύσκολο. Όπως είδατε, μιλάμε για ένα νόσημα το οποίο αναπτύσσεται και εγκαθίσταται σε μια πάροδο χρόνων. Μάλιστα. Και στο οποίο επιδρούν πάρα πολλοί παράγοντες. Σωματική, ψυχολογική, οικονομική, προσωπική, έτσι. Τώρα, το πόσο μπορεί κάποιος να προλάβει όλα αυτά τα πράγματα και όλα μαζί ταυτόχρονα, δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει. Αυτό που πρέπει να κάνει είναι να φροντίσει κάποιος να έχει μια ήρεμη φυσιολογική ζωή, να αθλείται, να προσέχει τις προσωπικές του σχέσεις όσο μπορεί. Να διαφυλάσει την ψυχή του όσο να διαφυλάσει την ψυχή του, έτσι. Mm-hmm. Να αφιερώνει. Να αφιερώνει προσοχή εκεί που πρέπει και να αποφεύγει αυτά που τον ενοχλούν. Αυτά που τον ενοχλούν. Να αθλείται έτσι μια ήπια καθημερινή άσκηση από μικρή από νεαρής ηλικίας είναι απαραίτητη. Διατροφικά δεν μπορούμε να πούμε κάτι ότι βλάπτει, ή ότι βοηθάει. Σίγουρα χρειάζεται βιταμίνη D σε επαρκή επίπεδα. Σίγουρα κάποιες βιταμίνες όπως η Α, η Ε, η Σ. Έχει βρεθεί ότι επιδρούν στο χρόνιο πόνο και η έλλειψή τους μπορεί να επιδεινώσει συμπτώματα. Δεν υπάρχει κάποια τροφή συγκεκριμένη η οποία να είναι βοηθητική, να έχει αποδειχθεί ότι είναι βοηθητική. Όλοι αυτοί οι ασθενείς χρησιμοποιούν διάφορα συμπληρώματα, άλλοι με περισσότερη επιτυχία. Δεν μπορεί να γίνει κάποια συγκεκριμένη σύσταση για κάτι. Αν κάποιον τον βοηθά ο κουρκουμάς, με γιάζει με χαρά του να πάρει κουρκουμά. Έτσι δεν μπορεί κάποιος να του πει κάτι. Και βέβαια όλοι αυτοί οι ασθενείς, να ξέρετε, πιο πολύ η μισή και παραπάνω, χρησιμοποιούν και αναλλακτικές μεθόδους, είτε αυτές είναι συμπληρώματα διατροφής, είτε είναι γιόγκα, η οποία έχει αποτέλεσμα, είτε είναι βολογισμός. Ο βολογισμός είναι μία μέθοδος αναλγησίας στο δυτικό κόσμο, η οποία βοηθάει πάρα πολύ. Βέβαια το αποτέλεσμα δεν είναι αιώνιο, χρειάζεται κάθε τόσο θεραπείες, αλλά επειδή είναι μία μέθοδος η οποία δεν είναι φάρμακο και δεν έχει και κινδύνους ουσιαστικά. Μπορεί να βοηθήσει, έχει βοηθήσει πάρα πολλούς ασθενείς και έχει αναγνωριστεί ως βοηθητική μέθοδος αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου και κατά επέκταση και της νομιεργίας. Η ομοιοπαθητική, με την μπορεί να ρωτήσει κάποιος, η ομοιοπαθητική, εγώ δεν έχω καμία. Ποτέ δεν λέω στους ασθενείς μην κάνετε εκείνο, μην κάνετε το άλλο. Απλώς οφείλω να πω ότι δεν υπάρχουν μελέτες. Που να υποστηρίζουν και η τελευταία θέση της Γιουλάρ, δηλαδή των ειδικών που συνέλεγχαν τις οδηγίες, είναι κατά. Μάλιστα. Μόνο αυτό μπορώ να πω. Εγώ όμως δεν μπορώ να πω σε κανένα ασθενή, κάνε ή μην κάνεις. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για όσα μας είπατε απόψε. Ελπίζω να βοηθήσαμε κάποιους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν χρόνιο πόνο και που πιθανότατα να έχουν ινομιαλγία να ασχοληθούν παραπάνω και μήπως δώσουν λύση στο θέμα τους. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για την τιμή και ελπίζω και ασθενείς και συνάδελφοι να έχουν έτσι μια αυξημένη υποψία για την νόσο από εδώ και πέρα και να μπορέσουν να βοηθηθούν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ και εσάς που ήσασταν και απόψε κοντά μας. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα με ένα άλλο θέμα υγείας. Καλό βράδυ.